Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, βλέπω τους εκπροσώπους των πόλεων της Μαύρης Θάλασσας και χαιρετίζω την μια καινούρια δυναμική που αναπτύσσεται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί η Λέσχη της Μαύρης Θάλασσας, που φιλοδοξήσαμε κάποτε να αποτελέσει έναν κρίκο για την καλύτερη γνωριμία των λαών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, μια γνωριμία που κρατάει χιλιάδες χρόνια, αλλά δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, είχαν απομακρυνθεί οι λαοί ο ένας από τον άλλον. Τώρα λοιπόν που καταργούνται τα σύνορα, που είναι πιο εύκολο να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε γνώμες και ιδέες, η Λέσχη της Μαύρης Θάλασσας μπορεί να επιτελέσει έναν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ανανέωση της γνωριμίας μας, στην επαφή, στην ανταλλαγή εμπειριών και κυρίως καλών πρακτικών. Έχω μαζί μου την κυρία Τζίλντα Φάρελ, η οποία είναι εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και θέλαμε μαζί να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Σπιράλ, το οποίο αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων και του εθελοντισμού στον τομέα της παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση μαστίζει ολοένα και περισσότερες χώρες και μάλιστα στην Ευρώπη, την άλλοτε κρατεά οικονομικά ήπειρο. Και είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που μόνες τους οι οργανωμένες κοινωνίες, τα κράτη, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κινητοποιήσουμε και άλλες δυνάμεις, κυρίως όμως τους εθελοντές. Οι εθελοντές έχουν μια φρέσκια ιδέα γύρω από τα προβλήματα, λειτουργούν χωρίς σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες, θέλουν να υπηρετήσουν το κοινό καλό, το γενικό συμφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κινητοποιήσουμε και να εμπλέξουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί έτσι δίνουμε την ανθρώπινη διάσταση σε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν είναι μονάχα υπηρεσίες οι οποίες τυπικά αποδίδονται στους πάσχοντες συνανθρώπους μας, αλλά είναι ταυτόχρονα υπηρεσίες οι οποίες έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και μια ανθρώπινη διάσταση εξαιτίας του εθελοντισμού, χάρη στον εθελοντισμό. Ο Δήμος Καβάλα συμμετείχε με άλλους Δήμους και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε ένα πρόγραμμα το οποίο έτσι συνοπτικά ονομάζεται Together και το οποίο έληξε την περασμένη χρονιά. Χρηματοδοτούνταν και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες και πόλεις από όλη την Ευρώπη και αποφασίσαμε να του δώσουμε μία συνέχεια ακριβώς σε τρεις τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Ο τομέας που αφορά τη δικιά μας πόλη, γιατί αναλάβαμε εμείς τον τομέα αυτό, είναι η εμπλοκή και η κινητοποίηση των εθελοντών. Θεώρησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, γι' αυτό βράβευσε τον Δήμο Καβάλας, ότι τα πήγαμε πολύ καλά στον τομέα αυτών και γι' αυτόν τον λόγο μας ανέθεσε την ευθύνη της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας αυτές τις εμπειρίες που είχαμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια κατά την οποία έτρεχε το πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε φυσικά πάνω σε αυτό το μοτίβο. Θα συνεργαστούμε φυσικά και με τις άλλες πόλεις, την Λισαβόνα και τις Βρυξέλλες, που ανέλαβαν άλλους τομείς δράσης, γιατί προφανώς πάντοτε πρέπει να ανταλλάσσουμε γνώμες και εμπειρίες και να μεταδίδουμε ο ένας τον άλλον τις γνώσεις που αποκτάμε καθ' όλη αυτή τη διάρκεια και καθ' όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζω. Εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά. Η συνάντηση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο κατωφόρα και γόνιμη, ώστε να μεταφέρετε στις πόλεις σας τις δικές μας εμπειρίες, να τις βελτιώσετε
τις δικές μας προτάσεις, να τις κάνετε ακόμα καλύτερες. Και αυτό είναι το νόημα αυτής της ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης.